Καλημέρα. Σήμερα ήθελα να αναλύσω λίγο την εξέλιξη των πραγμάτων και των συναισθημάτων μέσα σε αυτή την εξερεύνηση που βάλαμε μπρος. Στο ξεκίνημα της εξερεύνησης νιώθουμε έντονα συναισθήματα γιατί ταυτιζόμαστε με αυτά που ακούμε, με αυτά που διαβάζουμε. Είπαμε αυτό το «Α, κι εγώ το ξέρω, ξέρω τι λέει». Το νιώθω, το νιώθω. Το έχω νιώσει. Και είναι ενθουσιασμός με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα που νιώθουμε. Μέσα από την ανακάλυψή μας για το τι σημαίνει, τι είναι ένας ναρκισιστής. Στη συνέχεια όταν γνωρίσουμε για τις τακτικές και διαβάσουμε πιο πολλά για όλες τις τακτικές που χρησιμοποιούν, παρατηρούμε μια ανάγκη να τους τεστάρουμε, να το πω. Αρχίζουμε και παρακολουθούμε τον ναρκισιστή, τις λειτουργίες του, τις τακτικές του. Ισχύουνε αυτά που διάβασα, όντως ισχύουνε. Μήπως υπερβάλλω για να δω. Αν δοκιμάσω να πω αυτό, θα αντιδράσει όπως μας λένε ότι θα αντιδρούσε ένας ναρκισιστής. Προσπαθούμε δηλαδή να σιγουρευτούμε, πριν κολλήσουμε του αλλού ταμπέλα ας πούμε, να σιγουρευτούμε αν όντως αυτές όλες οι τακτικές ή όλα αυτά τα οποία λένε ισχύουν στο δικό μας άτομο. Όσο πιο πολύ ανακαλύπτουμε ότι όντως ισχύουν, γεννιέται ένας θυμός μέσα μας. Γιατί ανακαλύπτουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που αγαπάμε, ο άντρας μας ή η γυναίκα μας, ο γονιός μας τέλος πάντων, που υποτίθεται ότι μας αγαπάει πίσω ας πούμε, ότι μας κοροϊδεύει στην ουσία. Ότι χρησιμοποιεί όλες αυτές τις τακτικές για να μας τουμπάρει, για να μας κάνει ό,τι θέλει. Και έτσι αρχίζουν τα συναισθήματα να μας κυριεύουν, τα συναισθήματα θυμού. Μετά έρχεται το άλλο επίπεδο, όπου το θεωρούμε δεδομένο. Γνωρίζουμε. Επιβεβαιώνονται οι υποψίες μας. Και είμαστε πια σίγουροι για το ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ναρκισιστής. Παίρνουμε δηλαδή το ελεύθερο εμείς, χωρίς να είμαστε ψυχολόγοι, χωρίς να είμαστε έτσι ειδικοί. Μπούμε, ναι, μα δεν γίνεται. Εδώ πέρα διάβασα τόσα συμπτώματα. Τα έχει όλα, άρα αποφασίζω εγώ ότι είναι ναρκισιστής. Και με το δίκιο μας. Εγώ θεωρώ ότι και με το δίκιο μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κάποιος άλλος για μας. Το θέμα είναι να ξέρουμε να μην υπερβάλλουμε και αρχίζουμε και τους λέμε όλους γύρω μας ναρκισιστές. Γιατί, όπως είπαμε, λίγο πολύ όλοι έχουμε υιοθετήσει κάποιες τακτικές. Ναρκιστικές τακτικές, να τις πω. Αλλά τέλος πάντων, πάμε στο σημείο τώρα ότι είμαστε σίγουροι, είναι επιβεβαιωμένο ότι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο έχουμε να κάνουμε, ο οποίος μας έχει κυριολεκτικά τρελάνει, μας έχει δηλητηριάσει τη ζωή, η γυναίκα αυτή μας έχει, η μητέρα μου, δηλητηριάσει κυριολεκτικά τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως θα έπρεπε. Το δηλητήριο αυτό περνάει και μέσα στις δικές μας οικογένειες. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στα παιδιά μας, στο σύζυγό μας και δεν μπορούμε να συντονίσουμε τις ζωές μας. Και φτάνουμε μια αλφα ηλικία όπου ψαχνόμαστε να βρούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πού πάω, τι με δηλητηριάζει, τι είναι αυτό που νιώθω μέσα μου που δεν με αφήνει να χαρώ πράγματα τέλος πάντων, να χαρώ τη ζωή μου όπως θα έπρεπε. Όταν όμως επιστρέφω στο πρώτο θέμα, όταν φτάσουμε στο σημείο να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός που μας δηλητηριάζει τις ζωές μας είναι όντως ναρκισιστής, φέρεται με όλες τις ναρκισιστικές τακτικές, τις χρησιμοποιεί όλες, μαθαίνεις κιόλας αφού έχεις διαβάσει τόσα για όλες αυτές τις τακτικές και ξέρεις ακριβώς πώς θα φερθεί, πότε, γιατί. Στο τέλος καταλήγεις να τον ξέρεις, να ξέρεις την κίνηση, την κάθε του κίνηση πριν την κάνει. Καταλήγεις να μην σε πλήσει πια τίποτε σε αυτόν τον άνθρωπο, ενώ στην αρχή, όταν δεν γνώρισε τον ναρκισισμό, ήταν και αυτό, ήταν το σοκ που πάθαινες κάθε φορά, με κάθε του καινούργια συμπεριφορά, το κάθε καινούριο πραγματάκι που έλεγε ή που έκανε, σε άφηνε άφωνο, σοκαρισμένο. Τώρα πια δεν σοκαρίζεις. Τίποτε δεν σε εκπλήσει. Τους έχεις ικανούς για τα πάντα. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, τι μπαίνει τώρα στο παιχνίδι. Πώς εσύ ο ίδιος αρχίζεις και φέρεσαι απέναντι σε αυτόν τον ναρκισιστή.
Έτσι, δεν μπορεί να το ελέγξεις. Αυτό γίνεται αυτόματα. Εγώ τη μάνα μου, ας πούμε, τώρα την κοιτάω, την ακούω και νιώθω ότι τη συχαίνομαι. Τη συχαίνομαι γιατί ακριβώς ξέρω το κάθε τι που θα κάνει και για ποιο λόγο το κάνει. Δηλαδή βλέπω, βλέπω through her που λέμε στα αγγλικά, ανοιχτό βιβλίο και τη συχαίνομαι. Και σοκάρομαι, γιατί σοκάρομαι όμως τώρα, για άλλο καινούριο πράγμα σοκάρομαι, για το θράσος της. Το θράσος που έχει αυτός ο άνθρωπος. Λέει τα πράγματα που λέει και δεν κολλάω πια στο σοκαριστικό του θέματος, κολλάω στο θράσος που έχει να θεωρεί ότι μπορεί ακόμα να με κοροϊδέψει. Μπορεί ακόμα να θεωρεί ότι αυτά που μου λέει θα με πληγώσουν ή θα με κατεβάσει ή θα με πείσει να πάω με το μέρος ενάντιον αλουνού. Δηλαδή την κάθε τακτική της τη θεωρώ θρασίτατη. Δεν γίνεται όταν της έχω εξηγήσει ότι έχω καταλάβει ποια είναι. Όταν της έχω πει στα μούτρα δηλαδή ότι ξέρω γιατί λειτουργείς έτσι, ξέρω τι προσπαθείς να κάνεις αυτή τη στιγμή, να συνεχίζει μετά από μια μέρα, από δύο μέρες, πάλι να με φέρει με το μέρος της ενάντια κάποιου άλλου. Ποια νομίζεις ότι είμαι, δηλαδή, που θα γυρίσω, θα στρίψω τώρα. Τότε δεν ήξερα, το έκανα. Σε πίστευα και έκανα επίθεση στον πατέρα μου, στην αδερφή μου, στη θεία μου, σε όποιον να είναι. Γιατί μου το έλεγες εσύ να το κάνω και συμπιστευόμουν. Τώρα όμως δεν σε εμπιστεύομαι. Σε θεωρώ τρελή, σε θεωρώ άρρωστη, πολύ άρρωστη και όμως συνεχίζει με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, συνεχίζει αυτή την τακτική. Είναι θράσος και είναι και βλακεία. Θεωρούσα τους ναρκισιστές πάρα πολύ έξυπνους. Έλεγα, μα δεν είναι δυνατόν το μυαλό που έχουν η συμπιρτάδα, η εξυπνάδα. Δηλαδή, τι μυαλό είναι αυτό. Παρόλη την κακία, ας πούμε, θαύμαζα την εγρήγορσή τους, τον τρόπο που έβρισκαν για να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Το θαύμαζα, γιατί εγώ δεν το έχω. Και τους θεωρούσα πάρα πολύ έξυπνους. Πάρα πολύ έξυπνους. Έχω κάνει και αρκετά βιντεάκια όπου έλεγα οι άνθρωποι δεν είναι χαζοί, δεν είναι βλάκες, είναι πολύ έξυπνοι. Τελικά, τώρα όμως που είμαι στη φάση, στον ελληνικό θα μιλήσω, που τη θεωρώ θρασίτατη, τη θεωρώ και πάρα πολύ χαζή να νομίζει ότι μπορεί ακόμα να με τουμπάρει ή μπορεί ακόμα να με πείσει για το οτιδήποτε. Έχει διάφορα βιντεάκια και βλέπουμε πολλούς οι οποίοι με σοκάρανε εμένα αυτή στην αρχή, δηλαδή έλεγα υπερβολικοί, που συγκρίνουν τους ναρκιστές με σατανικά όντα ή εξωγήινα πλάσματα ή δεν ξέρω τι. Τους έβγαζαν δηλαδή τελείως την ανθρωπιά από μέσα τους, δεν, για, σατανικά πλάσματα. Αυτοί τώρα για μένα έχουν δίκιο. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα άτομα έχουν περάσει στο τέλος της εξερεύνησης αυτής. Έχουν καταλάβει ακριβώς τι είναι ο ναρκισιστής. Καλά, στην αρχή δεν τα καταλάβαινα καθόλου. Έλεγα, μα τι μπούρδες λένε αυτοί. Και όμως τώρα μπορώ να καταλάβω. Είναι soulless, δεν έχουν ψυχή. Ο ναρκισιστής δεν έχει ψυχή μέσα του. Δεν μπορούμε να τους λάβουμε υπόψη ως ανθρώπους με ψυχή. Με πυρήνα, δεν έχουν πυρήνα, δεν υπάρχει τίποτα μέσα τους. Είναι ένα κενό πράγμα, είναι μια στολή. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα τους. Είναι άψυχα πλάσματα. Τέλος, το αποφάσισα. Μπορεί να μην κάνω πολλά βιντεάκια τώρα τελευταία, γιατί πήρα λίγο απόσταση. Είχα μια εβδομάδα διάλειμμα από τη μητέρα μου, δεν με πήρε τηλέφωνο τίποτε. Και είχα μια εβδομάδα διάλειμμα, τώρα ξαναεμφανίστηκε, πάει πάλι από την αρχή σαν να μην έγινε τίποτε. Αισθάνεται βέβαια πάρα πολύ στην απέξω. Εκεί τώρα, σε αυτό το σημείο, κινδυνεύουμε όλοι μας να κάνει καμιά βλακεία, γιατί την έχουν απορρίψει όλοι. Δεν της απαντάει πια κανένας, τελείωσε στο τηλέφωνο και αρχίζει και παρανοεί. Αρχίζει και βγαίνει το κακό της, γίνεται χυδαίο, γίνεται πολύ άσχημο. Γίνεται αυτό που είπα, συχαμένο. Και βεβαίως είμαι πάλι η μόνη που απαντάω. Αλλά είμαστε σε αυτή τη φάση. Και εδώ είναι... θα γίνει αυτό κάποια μέρα. Εγώ το λέω και θα το διαπιστώσουμε. Τους έχω ικανούς τους ναρκισιστές. Όταν φτάσουν στο σημείο που τα έχουν χάσει όλα. Ότι δεν έχουν πια τίποτα άλλο να χάσουν. Εκδικούνται με πολύ,
πολύ δυνατό τρόπο. Δεν νομίζω να τους νοιάζει πώς θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Δεν νομίζω να τους νοιάζει αν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους ή όλοι οι άνθρωποι που τους γνωρίζουν τους θυμούνται για κάτι καλό που έχουν κάνει. Δεν νομίζω. Αυτό που τους νοιάζει πιο πολύ είναι η εκδίκηση που θα πάρουν και η ικανοποίηση του να πονέσουν κάποιον πριν φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Αλλιώς τόσα χρόνια θα είχαν προσπαθήσει να αλλάξουν, το οποίο δεν το έχουν κάνει. Συνεχίζω δεύτερο βιντεάκι με το θέμα των ενοχών.